Μαρκ Σαγκάλ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ζωγράφους του 20ου αιώνα. Έργα του μπορούμε να δούμε στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Για τους περισσότερους, ο Σαγκάλ ήταν ένας Γάλλος καλλιτέχνης με ρωσικές ρίζες. Μετά την πτώση όμως της Σοβιετικής Ένωσης, η Λευκορωσία και πιο συγκεκριμένα η πόλη Βιτέμπσκ διεκδίκησε την πατρότητα του καλλιτέχνη. Το Κέντρο Τέχνης Σαγκάλ ιδρύθηκε εκεί το 1992. Παρουσιάζει περισσότερα από 300 χαρακτικά, λιθογραφίες και ακουαντίτες. Δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου ελαιογραφίες του Σαγκάλ στη Λευκορωσία μέχρι σήμερα. Αυτή η δυσάρεστη κατάσταση είναι αποτέλεσμα της σοβιετικής κληρονομιάς μας, καθώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο καλλιτέχνης θεωρήθηκε ότι ήταν Γάλλος. Αναφερόταν σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες που κυκλοφορούσαν πριν το 1980. Γραφόταν εκεί «Μαρκ Σαγκάλ, Γάλλος καλλιτέχνης». Η πόλη που γεννήθηκε αλλά και οι ρίζες του είναι πολύ εμφανή στα έργα που δημιούργησε ο καλλιτέχνης. Ακόμα και όταν εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1910, συνέχιζε να βάζει στις δημιουργίες του εβραϊκά μοτίβα αλλά και πρόσωπα και αντικείμενα που κρατούσε στη μνήμη του από τη ζωή στο Βιτέμπσκ. Το μικρό σπίτι με τα κόκκινα τούβλα, όπου έμεναν ο Σαγκάλ και οι πολλοί άριθμοι συγγενείς του, έχει γίνει μουσείο σήμερα. Είμαι περήφανη που ο Μαρκ Σαγκάλ έζησε στο Βιτέμπσκ και το ζωγράφισε σε πολλά από τα έργα του. Θέλω οι πίνακες του να επιστρέψουν στην πόλη. Μετά τον πόλεμο, η Γαλλία έγινε το καινούριο σπίτι του μεγάλου ζωγράφου για 40 σχεδόν χρόνια. Εκεί πέθανε το 1985 σε ηλικία 97 ετών.